Φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι το λειτουργικό βιβλίο «Ευχολόγιο». Θα δούμε πρώτα-πρώτα τι είναι το ευχολόγιο, δώσουμε έναν ορισμό. Στη συνέχεια να δούμε πώς εξελίχθηκε ανά τους αιώνες. Θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με την διαίρεσή του, το περιεχόμενό του, τι περιέχει το ευχολόγιο και σε ποιες υποδιαιρέσεις έτσι μας είναι γνωστό. Και θα δούμε στο τέλος πώς δομούνται οι ευχές και πού αναφέρονται, πώς λειτουργεί μια ευχή, ποιο το θεολογικό, ανθρωπολογικό και κοινωνικό της περιεχόμενο. Θα πάρουμε ένα-ένα. Ευχολόγιο, λειτουργικό βιβλίο όταν λέμε, είναι το βιβλίο εκείνο που περιλαμβάνει τις ευχές, μικρές ή μεγάλες, που η λειτουργή ή ο επίσκοπος ή ο ιερεύς αναγινώσκουν στις διάφορες έτσι, ιεροπραξίες, στις λειτουργίες, στα μυστήρια, στις περιστατικές ακολουθείς, αγιασμούς κλπ, εγγένεια και ούτω καθεξής. Το ευχολόγιο ως βιβλίο και συλλογή, περί συλλογής πρόκειται ευχών, ξεκινάει από τον 4ο με 5ο αιώνα. Και θα πει κανείς γιατί από τότε και όχι από την Αποστολική περίοδο, τον πρώτο αιώνα. Τους πρώτους αιώνες δεν υπήρχε έτσι ανάγκη ενός βιβλίου, διότι οι ευχές ήταν αυτοσχέδιες και επικρατούσε ο προφορικός έτσι λόγος. Ο προεστός, όπως λεγόταν τότε της συνάξεως, ή ο επίσκοπος ή ο ιερεύς, διατύπωνε τον ευχολογικό λόγο με βάση την εμπειρία του και τα ακούσματά του. Και μάθαιναν τις συγκεκριμένες ευχές από την χειροτονία των, κυρίως την επίκληση στη λειτουργία. Στόμα-στόμα. Και υπήρχε, μπορώ να πω, μία έτσι προφορική παράδοση. Και αργότερα γράφτηκε αυτή η προφορική παράδοση από τον 4ο αιώνα. Βεβαίως υπήρχαν κάποιες στερεότυπες φράσεις, όπως παραδείγματος χάρη η επίκληση που ήταν συγκεκριμένη, που σας είπα την μαθαίνανε από την χειροτονία των και αυτή διατυπώθηκε μετά στις λειτουργίες. Γενικώς υπήρχε μια ελευθερία, το επαναλαμβάνω, τους πρώτους 4 αιώνες, στην έκφραση και υπήρχε μια προφορική παράδοση. Πού το στηρίζομαι αυτό, έχω μια μαρτυρία, έτσι ένα παράδειγμα θα σας αναφέρω, από τον Άγιο Ιωστίνο τον φιλόσοφο και μάρτυρα του 2ου αιώνα είναι αυτός, μεταποστολικός πατέρας και περιγράφει πώς γινόταν η λειτουργία την εποχή εκείνη. Δεν έχει κείμενο, δεν έχει αναφορά, δεν έχει τρισάγιου ευχή, δεν έχει άλλες ευχές αντιφώνων, παρά λέει ότι μετά τα αναγνώσματα ευχάς πέμπομεν ο ιερεύς, ο προεστός, λέει κάποιες ευχές. Και όταν καθαγιάζει τα δώρα, ευχάς ομοίως και ευχαριστίες όσοι δύναμης αυτό. Δηλαδή να ακούγονται οι ευχές. Το που λέμε σήμερα εις επίκον, έτσι ώστε ο λαός, όπως λέει παρακάτω, να επεφημεί το αμήν. Γιατί ο λαός που συμμετέχει στα ιερουργούμενα δρόμενα, εάν δεν ακούσει, δεν θα απαντήσει. Την εποχή εκείνη, αγαπητοί τηλεθεατές, αν ο λόγος ο λειτουργικός δεν ακουγόταν, ήταν αιτία ασχίσματος και διαίρεσης. Είναι βασικό να το λέμε αυτό. Ακούνε οι πιστοί και απαντούν με το αμήν, που σημαίνει ότι αποδέχονται αυτά που ακούν, συμφωνούν με αυτά που ακούν και εύχονται να γίνουν έτσι πραγματικότητα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν των πρώτων 4 αιώνων που ο ευχολογικός λόγος είναι προφορικός και τον ξέρουν οι ιερουργοί από την εμπειρία του, από τα ακούσματά του. Σιγά σιγά όμως, από τον 4ο αιώνα δημιουργούνται οι ανάλογες συνθήκες για να γραφτούν τα λειτουργικά κείμενα, κυρίως βέβαια οι λειτουργίες και το βάπτισμα, τα πρώτα, τα σπουδαιότερα έτσι, μυστήρια. Και γιατί άρχισαν να γράφονται τότε, διότι υπήρχε ελευθερία στην έκφραση, είχαν πάψει οι διωγμοί, είχαν εμφανιστεί μεγάλοι πατέρες, όπως οι τρεις ιεράρχες ας πούμε, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες βέβαια είχαν εμφανιστεί τα μοναστήρια, τα κοινόβια, εκεί αναπτύχθηκε η λατρεία και η υμνογραφία. Σε κάθε περίπτωση ο λειτουργικός λόγος γράφεται και έχουμε τα πρώτα δείγματα
συγγραφής ευχών. Να πω 2-3 παραδείγματα. Μιλάμε για την, ένα παράδειγμα από τη Ρώμη, ο Άγιος Ιπόλυτος, που είναι κοινός μας έτσι, Άγιος, τον 3ο αιώνα, έχει ευχές. Ακόμα και λειτουργίας αρχίζει και πρωτογράφεται η αναφορά, το σπουδαιότερο κομμάτι της λειτουργίας. Είναι στα λατινικά βέβαια, αλλά έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Το βρίσκουμε. Δεν θα σας πω γι' αυτό τώρα, άλλη φορά μα χρειαστεί. Θα σας πω μόνο, θα σας αναφέρω μία ευχή περιστατική, όπως τις λέμε σήμερα, και αφορά τις λεγόμενες απαρχές. Όταν προσφέραν τους καρπούς, τα πρώτα γεννήματα τα προσφέραν στους θεούς, στο Θεό. Μια παράδοση παλιά, και η αρχαιοελληνική και η ιουδαϊκή. Και έχει μία ευχή, το κείμενο αυτό του Ιπολίτου, η αποστολική παράδοση είναι στα λατινικά, αλλά έχει και κάποια ελληνικά το κείμενο αυτό. Λέει ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός και προσφέρουμε να απαρχήν καρπών ους έδωκα σημήνης μετάληψην τελεσφορήσε δια του λόγου σου και κελεύσας καρπούς παντοδαπούσι σε φροσύνη και τροφήν της ανθρώπης. Λόγια ανάλογα βρίσκομαι στην ευχή των κολύβων, των Αγίων και των κεκοιμημένων. Βλέπετε το δάνειο του, η μια ευχή με την άλλη. Δεν θα πω παρακάτω ότι ευχαριστούν τον Θεό, οι πιστοί, για το ιερέα βέβαια, για τους καρπούς που μας έδωσε. Για να τρεφόμαστε και να εφρενόμαστε. Τι ωραία έτσι παράδοση. Πάω σε μια άλλη συλλογή της ίδιας περίπου εποχής, από μια άλλη παράδοση τώρα, Αλεξανδρινή. Ήδη τον 4ο αιώνα διαμορφώνονται οι λειτουργικοί τύποι. Οικογένειες δηλαδή λειτουργικές, με παραδόσεις τοπικές, με κείμενα λίγο διαφορετικά, με λειτουργίες διαφορετικές από άλλες λειτουργίες άλλων περιοχών. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας είναι από τα παλαιότερα. Και την παράδοση αυτή την Αλεξανδρινή την εκφράζει ένα ευχολόγιο, ας το πούμε αρχαιρατικό, το οποίο το χειρόγραφο βρέθηκε, νομίζω το 18ο αιώνα, σε ένα χειρόγραφο της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, εδώ του Αγίου Όρους, για να δούμε τι κρατάει, τι παράδοση, τι πλούτο έχει το Άγιο Όρος όσον αφορά, πέρα από τα άλλα, και τα χειρόγραφα. Και αυτό το ευχολόγιο, το Σεραπείωνος Θμούιος, έτσι λέγεται, Θμούιος είναι στην Νότιο Αίγυπτο. Ήταν επίσκοπος εκεί, ο Άγιος Σεραπείων, είναι Άγιος μας. Έχει μια συλλογή 30 ευχών μεμονωμένων. Αυτό δείχνει ότι την εποχή εκείνη οι ευχές ήταν μία για το βάπτισμα, μία για το ευχέλαιο, μία για τη λειτουργία. Δεν είχαμε πολλές ευχές. Σιγά σιγά αναπτύχθηκε το ευχολόγιο. Υπάρχει μια εξέλιξη, υπάρχει μια συγγραφική παραγωγή τους επόμενους αιώνες. Δεν θα σας διαβάσω όλες τις ευχές, θα παραπέμψω μόνο σε μία ευχή. Ακούστε πώς την ονομάζει. Ευχή λέει προσφόρου. Ευχή προσφόρου, λέξη πρόσφορο, το λέμε και σήμερα. Είναι η λειτουργιά, από την οποία βγαίνει ο αμνός για να γίνει σώμα Χριστού. Και έχει ευχή αναφοράς. Τότε, τον 4ο αιώνα, γράφονται από τις λειτουργίες, γράφεται το πρωτογενές κείμενο, το παλαιότερο, δηλαδή η αναφορά, εκεί που γίνεται ο καθαγιασμός των δώρων. Και ξεκινάει κάθε αναφορά με το άξιον και δίκαιον, σε, νυν, σε, ευλογήν. Εδώ ξεκινάει διαφορετικά άξιον και δίκαιον, εστίν, σε τον αγέννητο τον πατέρα και ούτω καθεξής. Δεν θα σας διαβάσω το κείμενο. Έχει μια πλήρη δομή με τα ιδρυτικά λόγια και τον ύμνο Άγιος, Άγιος ο Θεός κλπ. Την προσφορά, τον καθαγιασμό των δώρων. Διαβάζω ένα κομματάκι να δείτε τι ωραίο. Σύλλε προσυνέγκαμεν των άρτων τούτων. Το ομοίωμα του σώματος του μονογενούς. Ο άρτος ούτος του Αγίου Σώματος εστίν ομοίωμα, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μιλάει για τον άρτο ως ομοίωμα του Χριστού. Είναι ο εικονικός λόγος, με ένα συμβολικό λόγο μιλάει εδώ, ότι είναι πραγματικός Χριστός δηλαδή. Όταν καθαγιαστεί ο άρτος γίνεται πραγματικό σώμα Χριστού. Άλλη φορά θα μιλήσουμε για το συμβολικό λόγο της λατρείας ή για τις λειτουργίες και θα πούμε πάλι τέτοια παραδείγματα, αλλά βλέπετε πόσο θεολογικά διατυπώνεται εδώ ο λειτουργικός λόγος. Και στη συνέχεια προσυνέγκαμε εδώ και το ποτήριον, ο άρτος και το ποτήριον. Το ομοίωμα του αίματος τώρα, ότι Κύριος Ιησούς Χριστός κλπ. Λαβών ποτήριον που λένε οι συνοπτικοί ευαγγελιστές. Και στη συνέχεια πάει στην επίκληση. Επικαλείται το Πνεύμα το Άγιο Προεστός για να καθαγιαστούν τα δώρα. Και τι λέει εδώ
Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά από άλλες αναφορές όσον αφορά την επίκληση. Δεν επικαλείται το Πνεύμα το Άγιον, αλλά επικαλείται εδώ ο Λειτουργός των Λόγων, τον Χριστό δηλαδή. Και λέει «Επιδημισάτω θέτης αληθείας ο Άγιος σου Λόγος επί των άρτων τούτων, ή να γέννηται ο άρτος σώμα του Λόγου και επί το ποτήριον τούτο, ή να γέννηται το ποτήριον αίμα της αληθείας». Γιατί επικαλείται τον Λόγο και όχι το Πνεύμα? Διότι την εποχή εκείνη υπήρχαν τα προβλήματα με την αμφισβήτηση του Χριστού ως προσώπου, ως ομοουσίου του Πατρός. Υπήρχαν χριστολογικά δηλαδή ζητήματα. Και η Εκκλησία έρχεται με το λειτουργικό λόγο να κάνει μάθημα στους πιστούς. Να συνηθίσουν ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο άσαρκος που σαρκώθηκε. Για λόγους λοιπόν έτσι στήριξης της αληθείας περί του Χριστού. Φεύγουμε από την Αλεξάνδρεια. Φέρω ένα άλλο παράδειγμα τώρα, μιας άλλης συλλογής, πάλι ας το πω σαν αρχαιρατικό. Αυτό υπάρχει στην πατρολόγια του Μιν Γκρέκα, όπως τη λέμε, πατρολόγια εν Γκρέκα, πεντζέ τη λένε στα έτσι, φοιτητές και οι καθηγητές που τα διδάσκουν αυτά, αλλά και σε άλλες αυτόνομες εκδόσεις, από τη Σουρς Κρετιέν ή και της Αποστολικής Διακονίας. Είναι λεγόμενες Αποστολικές Διαταγές. Ένα κείμενο του τέλους του 4ου αιώνα, που κρατά την μέχρι τότε γνωστή λειτουργική παράδοση, αλλά από την Αντιόχεια τώρα, το άλλο Πατριαρχείο, έναν άλλο λειτουργικό τύπο που έχει τα δικά του κείμενα. Εάν στην Αλεξάνδρεια είναι ο Οργένης, είναι ο Μέγας Αθανάσιος και άλλοι πατέρες Αλεξανδρινοί, εδώ είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες της Αντιοχιανής λειτουργικής παραδόσεως, με άλλη λειτουργία και με άλλα κείμενα, όπως το βάπτισμα κλπ. Παίρνω μόνο μία ευχή, έτσι ενδεικτικά από το αρχιερατικό αυτό, γιατί είχε 8 βιβλία οι Αποστολικές Διαταγές και το 8ο είναι η Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών. Σε ένα άλλο βιβλίο, το 7ο βιβλίο, έχει μία ευχή για το χρίσμα. Όχι για τον καθαγιασμό του χρίσματος, αλλά για τον καθαγιασμό του πιστού που χρήεται. Πριν έχει το βάπτισμα, σε μια κάποιες σελίδες, και λέει και μετά τούτο βαπτίσας κλπ. Λέει μία ευχή του χρίσματος, Κύριε ο Θεός, ο Αγέννητος και Αδέσποτος, ο των όλων Κύριος, ο τίνος μη της γνώσεως του Ευαγγελίου, εν πάση της έθνησιν, εύοσμον παρασχόμενος. Το μύρο μυρίζει, ευωδιάζει και μας καλεί να γίνουμε κι εμείς ευωδία Χριστού. Σύ και νυν τούτο το μύρον, δώς εν αργές γενέστε επί το βαπτιζωμένο, ώστε βέβαιον και πάγιον εν αυτό την ευωδία μήνε του Χριστού. Αυτή η ευχή διαφέρει από αυτή την ευχή που έχουμε στο ευχολόγιο σήμερα, την ώρα που μας χρεί τον νεοφώτιστο έτσι ο ιερεύς. Οπότε αν δει κανείς το θέμα του χρήσματος, πρέπει να δει και αυτό το κείμενο και κάποιο άλλο κείμενο και κάποιο άλλο κείμενο, να δει πόσες ευχές χρήσματος, ας το πω έτσι, υπάρχουν. Είναι πλούσια λειτουργική μας παράδοση σε λόγο λειτουργικό και σε κείμενα με υψηλωτάτο επίπεδο θεολογία και με βαθιά νοήματα που όταν μεταφράζουμε τα κείμενα τα καταλαβαίνουμε και αυτό είναι ο ρόλος μας και εδώ, να βοηθούμε τους φίλους ακροατές και τους περισσότερους όσοι ενδιαφέρονται να ακούν αυτές τις εκπομπές, να καταλαβαίνουμε τι κρύβει μέσα η λειτουργική μας έτσι, παράδοση. Φεύγουμε και από τις αποστολικές διαταγές με τα τρία παραδείγματα, ένα από τη Ρώμη, ένα από την Αλεξάνδρεια, ένα από την Αντιόχεια και πάμε τώρα στους επόμενους αιώνες να δούμε τι συμβαίνει όσον αφορά το ευχολόγιο. Οι πρώτοι αιώνες είναι πραγματικά περίοδος διαμόρφωσης, του πυρήνα του ευχολογίου, με βάση και τα κείμενα αυτά. Στη συνέχεια έχουμε μια ραγδαία, ας το πω έτσι, εξέλιξη του ευχολογικού λόγου, με βάση αυτά που ακούσαμε και οπωσδήποτε άλλα. Αν πάμε στην Κωνσταντινούπολη, διότι την εποχή αυτή, τον 4ο αιώνα, δημιουργείται και αυτό το λειτουργικό κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Κωνσταντινούπολη, με τον Άγιο του Χρυσόστομο, τον Γρηγόριο Θεολόγο και άλλους έτσι πατριάρχες και πατέρες, θα δούμε εκεί σπουδαία έργα. Καταρχάς, μέσα από τις ερμηνείες της λειτουργίας, τα υπομνήματα του Μαξίμου, του Ομολογητού, του Γερμανού Κωνσταντινού Πόλεως, βλέπουμε την εξέλιξη των ευχών της λειτουργίας. Γιατί τις ερμηνεύουν. Την αναφορά του Τρισαγίου, είναι πολύ γνωστή από τον 6ο αιώνα, των αντιφώνων, που το τρίτο αντιφώνων είναι από τον 4ο αιώνα, ίσως εκεί πιο παλιά από όλες. Βλέπουμε την εξέλιξη εκεί. Επίσης,
Στην Ιερά Μονή Στουδίου γίνεται μια λειτουργική επεξεργασία λειτουργικού υλικού από την Παλαιστίνη. Μεταφέρεται εκεί και υπάρχουν κάποιες προσαρμογές. Το τυπικό του Αγίου Σάββα δηλαδή μεταφέρεται, ας το πω έτσι απλά, στην Κωνσταντινούπολη, το ρολόγιο, και εκεί γίνεται μια λειτουργική του επεξεργασία και επικρατούν και υμνογραφία και ευχές από το μοναστήρι αυτό. Και επικρατεί και το μοναχικό τυπικό, παράλληλα με το ασματικό και ούτω καθεξής. Έτσι σιγά σιγά προκύπτει μια νέα ευχολογική παράδοση που καταγράφεται σε ένα ευχολόγιο κωνσταντινοπολίτικο που βρέθηκε στην κάτω Ιταλία. Γιατί η κάτω Ιταλία ήταν η Μεγάλη Ελλάδα, ήταν βυζαντινή περιοχή και υπήρχαν και εργαστήρια εκεί αντιγραφής χειρογράφων και υπήρχαν και πολλά μοναστήρια, 300 μοναστήρια τον 6ο αιώνα από χριστιανούς που είχαν έρθει από τη Συρία. Στην κάτω Ιταλία σήμερα, αν υπάρχουν ένα-δυο, δυστυχώς. Εκεί λοιπόν στην κάτω Ιταλία βρέθηκε ένα χειρόγραφο, το παλαιότερο ευχολόγιο, και υπάρχει σε έναν κώδικα που το λέμε, όσοι ασχολούμαστε με αυτά, Βαρβερινός κώδικας 336, που ασχολεί, είναι σε μια οικογένεια δηλαδή, Μπαρμπερίνη, και είναι στο Βατικανό. Και έχει σχολιαστεί αυτό, έχει μεταφραστεί, έχει γίνει μελέτη και κυκλοφορεί. Αυτό το ευχολόγιο που είναι το παλαιότερο βυζαντινό χειρόγραφο ευχολόγιο, τέλη του 8ου αιώνα, αποτελεί αντίγραφο ενός πρωτοτύπου από την Κωνσταντινούπολη και αφορά τους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους, γιατί για τους διακόνους σιγά σιγά έχει δημορφωθεί το ιεροδιακονικό ή διακονικό, όπως λέμε, ένα ιδιαίτερο βιβλίο με τα διακονικά αιτήματα. Άλλωστε μέχρι τον 12ο αιώνα η λειτουργία που έκανε ο επίσκοπος και που έκανε ο προσβύτερος δεν διέφερε. Δεν είχαμε όλα αυτά που έχουμε σήμερα ακόμα και τα άμφια μοιάζαν του επισκόπου και του πρεσβυτέρου μέχρι τον 12ο αιώνα. Διέφερε μόνο το ομοφόριο, αυτό το διακριτικό άμφιο του αρχιερέα. Εδώ το ευχολόγιο αυτό που είναι η μάνα των λειτουργικών ευχολογίων του βυζαντινού λειτουργικού τύπου της παραδοσεώς μας. Τι περιλαμβάνει μέσα, αν το δει κανείς σε έντυπη μορφή ή σε χειρόγραφη μορφή? Πρώτα-πρώτα έχει τις θείες λειτουργίες. Αυτό είναι το πρώτο, το σπουδαιότερο. Και μάλιστα έχει πρώτα τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, γιατί αυτή ετελείται μέχρι το 10ο αιώνα κάθε Κυριακή. Ήταν η επίσημη λειτουργία. Και στη συνέχεια ήταν του Χρυσοστόμου και των Προεγιασμένων. Από τον 10ο αιώνα άλλαξε η σειρά και τελείται κάθε Κυριακή και κάθε μέρα βέβαια του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, το έχουμε ξαναπεί αυτό άλλες 10 φορές το χρόνο. Στη συνέχεια έχει άλλες ευχές που αφορούν έτσι, και τον αρχιερέα και τον ιερέα, των θεοφανίων, του βαπτίσματος, ποιες ευχές διαβάζουμε όταν επιστρέφει ένας από την αίρεση, των εγγενείων, των χειροτονιών και γενικά των μυστηρίων, περιστατικές ευχές, εις θεμέλιον οίκου ή στην πανίδα, χλωρίδα, στα ζώα κλπ. Και τις ευχές της γονικλησίας της Πεντηκοστής. Είναι ένας πυρήνας, ένα υλικό αλφα, το οποίο σιγά σιγά στους αιώνες μετά το έχουν όλα τα ευχολόγια, αλλά κάθε ευχολόγιο διαφέρει, υπάρχει αυτό το θέμα. Δύο ευχολόγια δεν μοιάζουν ποτέ μαζί. Έχουμε μια τέτοια εξέλιξη πάρα πολύ δυναμική. Άρα το τέλειο του 8ου αιώνα έχουμε το βυζαντινό ευχολόγιο, το οποίο είναι η μάνα, θα λέγαμε, των ευχολογίων της Εκκλησίας μας, του Βυζαντινού ευχολογίου. Και από όσο γνωρίζουμε από ένα άλλο ευχολόγιο της Κωνσταντινούπολης, πρέπει κάθε ιερεύς να έχει το δικό του χειρόγραφο ευχολόγιο. Σιγά σιγά βέβαια, μετά τους επόμενους αιώνες, βλέπουμε να εμπλουτίζεται το ευχολόγιο και με νέες ευχές και πιο μεγάλες. Όσο πιο πίσω πάμε, τόσο πιο μικρές είναι οι ευχές. Όσο προχωράμε στους αιώνες, τόσο οι ευχές γίνονται πιο εκτενείς. Εκεί, 12ο αιώνα, υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο έτσι, ευχολογικής κληρονομιάς. Είναι τα λεγόμενα ηλιτάρια, που τα τύλιγαν χειρόγραφα. Τα τύλιγαν σε ένα κοντάρι, το ξετύλιγαν έτσι, το τύλιγαν αλλιώς, για να το άφηναν πάνω σε μια τράπεζα, κυρίως με τη θεία λειτουργία, τις διατάξεις της λειτουργίας. Γιατί επικρατεί μετά τον 11ο αιώνα η συνήθεια να τελείται η λειτουργία καθημερινά και από έναν ιερέα. Οπότε έπρεπε να ξέρει ο ιερεύς τι θα κάνει εδώ, τι θα κάνει εκεί. Υπήρχαν οδηγίες λοιπόν
σε πολλά κείμενα ευχολογικά, μέσα στην διάταξη αυτή, και από εκεί μαθαίνουμε πολλά πράγματα από τις διατάξεις. Πώς τελείται δηλαδή η πατριαρχική κυρίως λειτουργία. Κάποιες είναι επώνυμες σε διατάξεις της λειτουργίας, κάποιες είναι ανώνυμες. Θα σας πω δύο επώνυμες. Είναι του Δημητρίου του Γεμιστού, έτσι λέγεται. Ήταν διάκονος του Φιλοθέου του Κοκκίνου, πατριάρχο Κωνσταντινούπολης και ηγουμένο της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας του Άγιον Όρος. Και μια δεύτερη διάταξη που είναι πάρα πολύ βασική είναι η διάταξη του Αγίου Φιλοθέου του Κοκκίνου, που είναι σταθμός μέσα στη λειτουργική, ευχολογική λειτουργική μας παράδοση. Το 1386 συντάχθηκε όταν ήταν εκεί ηγούμενος στην Ιερά Μονή Μεγής, 1347. Το 1386 είναι του Δημητρίου του Γεμιστού, του διακόνου του δηλαδή. Κοντά είναι τα δύο κείμενα. Και το Αγίου Φιλοθέου του Κοκκίνου η διάταξη έχει εκδοθεί, έχουν ασχοληθεί με αυτήν αρκετοί. Ο μακαριστός λειτουργιολόγος Τρεμπέλας, ο Παναγιώτης, σε μια προσπάθεια που είχε κάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1932 και 1936 να εκδοθούν σε κριτική έκδοση τα λειτουργικά βιβλία, είχε προλάβει να κάνει μια τέτοια προσπάθεια και εξέδωσε τις τρεις λειτουργίες, όπως και το ευχολόγιο, που το ονομάζει μικρών ευχολόγιων, αλλά είναι τα μυστήρια, λειτουργίες σε κριτική έκδοση, και οι λειτουργίες βγαίνουν περισσότερο στο βιβλίο αυτό το ειδικό για τις λειτουργίες, τις τρεις λειτουργίες. Και εκεί ακούστε να σας διαβάσω ένα παράδειγμα πώς ο Άγιος Φιλόθεος περιγράφει ένα σημείο της λειτουργίας. Δηλαδή πόσο ωραία είναι και τις κινήσεις του ιερέα, του διακόνου κλπ. Πάμε στη μικρή είσοδο, είσοδος του Ευαγγελίου. Λέει ευλόγησον δέσποτα ο διάκονος στην Αγία είσοδο, όταν έρχεται στο κέντρο εκεί. Δείκνησιν, τώρα δεν καταλαβαίνουμε αυτά, γιατί δεν ξέρω να το κάνουν και όλα. Δείκνησιν άμα και προς Ανατολάς. Λέει ευλογημένη είσοδος να μπεις μέσα στο ιερό. Το δείχνει προς Ανατολάς που είναι το ιερό. Και εκεί βλέπουν έτσι ιερείς. Μετά του ωραρίου. Το ωράριο είναι το ειδικό άμφιο που έχει ο διάκονος. Αυτή η μακρά λωρίδα. Ούτως ως κρατεί αυτό, το κρατάει. Και ο ιερεύς ποιών σταυρών ευλογεί δηλαδή κατά Ανατολάς. Δείχνει και την προσανατολισμό. Λέγει ευλογημένη είσοδος των Αγίων σου πάντοτε. Ήτα ο διάκονος απέρχεται προς τον προεστώτα και ασπάζεται εκείνο το Άγιο Ευαγγέλιο, του δίνει να σπαστεί το Ευαγγέλιο. Αυτά τα βλέπουμε και σήμερα, πώς τα περιγράφει μια διάταξη. Από εδώ τα διαβάζουν, τα ξέρουν οι ιερείς και τα έχουν μάθει απ' έξω βέβαια, αλλά αυτά έχουν γραφτεί σε διατάξεις. Πώς τα κάνει ο ιερεύς εδώ και πώς τα κάνει ο διάκονος εκεί. Ήδου να σπάζεται αυτό ο ιερέας, το ασπάζεται. Του τροπαρίου δε του τελευταίου πληρωθέντος, λένε κάποια τροπάρια, τα πολιτήκια δηλαδή, εισέρχεται ο διάκονος εν το μέσο και σταθείς έμπρος εν του ιερέως. Είμαστε έξω ακόμα, ανυψεί το Ευαγγέλιο τα σχήρας μικρών και δεικνύουν το Άγιον Ευαγγέλιο, λέγει σοφία ορθή και εισέρχονται. Περιγράφει λοιπόν αυτή η διάταξη, έχω ένα παράδειγμα δηλαδή, την μικρά λεγόμενη είσοδο. Και άλλα ωραία, αλλά δεν είναι της ώρας να τα αναλύσουμε εδώ. Μεγάλη λοιπόν συμβολή αυτών των ευχολογικών αποσπασμάτων που ακούγεται στο όνομα διάταξης. Λίγο πιο μετά, μεγάλη παρέμβαση στο ευχολόγιο έχει ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης που έχουμε αναφερθεί σε αυτόν. Είχε ένα ευχολόγιο εδώ στην Αγία Σοφιά Θεσσαλονίκης όταν ήταν, συνέταξε ευχολόγιο, το οποίο το χειρόγραφο αυτό είναι στην Αθήνα τώρα, στη βιβλιοθήκη των Αθηνών, και εκεί αποτυπώνει την πράξη του πατριαρχικού ευχολόγιου, γιατί ήταν Κωνσταντινοπολίτης. Αξίζει αυτό το κείμενο, το δει κανείς, και προσαρμόζεται βέβαια στα κρατούντα εδώ εν Θεσσαλονίκη. Και βάζει και δικά του και δικές του ευχές πέρα από τις γνωστές. Ευχές εγγενείων, ευχές για λιτανίες, εγγένεια ναών, λιτανιών κλπ. Που έκανε την εποχή εκεί. Φεύγουμε από την εποχή των χειρογράφων, φίλοι τηλεθεατές. Είδαμε την πρώτη λοιπόν περίοδο μέχρι τον 4ο αιώνα. Σιγά σιγά είδαμε τις συλλογές από τη Ρώμη, την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχη. Είδαμε τη χειρόγραφη παράδοση της Κωνσταντινούπολης με παλαιότερο αυτό το ευχολόγιο Βαρβερινός κώδικας, λέγεται, που είναι στο Βατικανό, έχει εκδοθεί και έχει επηρεάσει όλη την ευχολογική παράδοση, η οποία εμπλουτίζεται από χειρόγραφο σε χειρόγραφο. Πλειάδα χειρογράφων με τις ευχές. Πρώτες και καλύτερες τις λειτουργίες, τα μυστήρια, περιστατικές ακολουθίες. Περνάμε τώρα σε μια επόμενη φάση του ευχολογίου, πρέπει να ξέρουμε αυτούς τους σταθμούς, που είναι η περίοδος του εντύπου λόγου. Από τότε που εφευρέθηκε η τυπογραφία, τα χειρόγραφα τα αξιοποιούν οι εκδότες στη Βενετία κυρίως, ή στο Ιάσιο ή στη Βιέννη, αλλά κυρίως στη Βενετία ήταν τα τυπογραφία τα μεγάλα εκεί, του Θεοδοσίου, του Σπινέλη και Περδικάρη και πολλών άλλων εκδοτών.
Και εκδίδουν από το 1500 και κάτι, μετά από εκεί, εκδίδουν τα διάφορα βιβλία, μεταξύ των οποίων και το ευχολόγιο. Το παλαιότερο ευχολόγιο έντυπο τώρα είναι το 1526, στο οποίο είχαν παρισφρήσει, ξέρετε, αυτός ο εκδότης πήρε κάποια χειρόγραφα, ήξερε και κάποιες παραδόσεις και τα έβαλε. Και δεν είχε και κριτήριο θεολογικό και είχαν παρισφρήσει και πράγματα από την λειτουργική παράδοση της Δύσης, όπως είναι, ας πούμε, το ευχέλιο των κεκοιμημένων που το έχουν οι Λατίνοι. Δηλαδή, πεθαίνει κανείς και το κάνει ευχέλιο, δεν υπάρχει τέτοια ακολουθία σε εμάς. Ή και άλλα ουνητικής έμπνευσης κείμενα. Αλλά αμέσως μετά ο επόμενος εκδότης είδε το λάθος, υπήρχαν οι διορθωτές, υπήρχαν οι επιμελητές, άνθρωποι που μίλησαν και λέει: δεν είναι σωστό αυτό. Άλλαξε το κείμενο και καθιερώθηκαν πλέον τα ευχολόγια πολύ γρήγορα να έχουν τα λειτουργικά κείμενα της Ορθοδόξου παραδοσεώς μας. Και λέμε τώρα, τι έχει ένα ευχολόγιο που το ονομάζουμε μεγάλο ευχολόγιο, γιατί έχει πολλά πράγματα. Μικρό ευχολόγιο, τεχνικός όρος, έχει λιγότερα πράγματα. Για πρακτικούς λόγους ή αγιασματάριο, θα δούμε τις υποδιαιρέσεις. Ένα ευχολόγιο λοιπόν, έχουμε την έκδοση του Αστέρος, υπάρχουν και ιδιωτικού ενδιαφέροντος, από ιδιώτες εκδόσεις ευχολογίων. Τι περιέχει ένα ευχολόγιο? Πρώτα-πρώτα, αν ανοίξει κανείς το βιβλίο ευχολόγιο, θα δει τις λειτουργίες. Το σπουδαιότερο, τα μυστήρια. Ακολουθούν τα βαπτίσματα. Οι χειροτονίες, του μικρού και μεγάλου σχήματος ακολούθως, συγχωρητικές ευχές, τα μυστήρια, γάμου, ευχελαίου, έτσι πάνε. Τα εγγένεια στη συνέχεια, οι αγιασμοί, μικρός, μέγας, οι γονικλησίες, η νεκρόσιμος ακολουθία, η γονικλησία της Πεντηκοστής. Και στο τέλος, προς το τέλος, είναι συνήθως οι λεγόμενες περιστατικές ακολουθίες. Θεμέλιο, νίκου, επισπόρου, ευχή άλατος, προσφερόντων απαρχάς, κολύβων, φύτευμα αμπελώνος, τρίγης αμπέλου, μετάλληψη σταφυλής, 6 Αυγούστου, εις το ευλογήσε πίμνην. Αυτή η ευχή υπάρχει από το Βαρβερινό κώδικα 336 του 8ου αιώνα. Πόσο ενδιαφέρον έδειχνε η Εκκλησία και για την πανίδα και τη χλωρίδα. Αυτό είναι το περιβάλλον μας και εύχεται η Εκκλησία για τον κόσμο στον οποίο ζει ο άνθρωπος. Γιατί αυτό είναι το περιβάλλον το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ζούμε στον κόσμο αυτό. Πρέπει να το σεβόμαστε. Και στο τέλος, τα ευχολόγια, κάποια ευχολόγια έχουν και τα Αποστολοευαγγέλια όλων των γιορτών. Αυτό το ογκώδες βιβλίο που το ονομάζουμε Μέγα Ευχολόγιο, γιατί έχει πολλά. Από κάποιαν εποχή στην έντυπη περισσότερο παράδοση. Κατατμήθηκε καλύτερα σε μικρότερες συλλογές. Μπορεί να υπήρχαν και παλιότερα, ξέρω, ιεροδιακονικών ή ιερατικών σε χειρόγραφα, αλλά στα έντυπα φαίνεται πιο έντονα αυτή η κατάτμιση του μεγάλου ευχολογίου σε μικρότερες εκδοτικές πρωτοβουλίες για να είναι πιο χρηστικό. Το μικρό ευχολόγιο έχει λιγότερα, δηλαδή έχει τις λειτουργίες, τα μυστήρια και περιστατικές ακολουθίες. Δεν έχει τα εγγένεια, αυτά αφορούν τον αρχιερέα κλπ. Αυτά που είναι λιγότερο, στελούνται σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, δεν τα έχει. Έχει αυτά που τελούνται πιο συχνά. Δεν μπορεί να λείπει ο μικρός αγιασμός από το μικρό ευχολόγιο. Οι ευχές αγιασμού επί διαφόρων περιστάσεων. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Τώρα, τις υποδιαιρέσεις δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν θα σας κουράσω. Έχουμε πρώτα-πρώτα το αρχιερατικό. Το αρχιερατικό περιέχει ό,τι αφορά τον αρχιερέα. Και τις λειτουργίες βέβαια, αλλά και τα εγγένεια. Τα εγγένεια τα κάνει ο αρχιερέας. Είναι φυσικό. Έντυπα αρχιερατικά έχουμε από το 1714 στη Βενετία, από τότε το 18ο αιώνα, και έχουμε λίγο πιο πριν από τη Δύση. Δεν λέω τα ονόματα, από εκεί είχε ξεκινήσει η εκδοτική πρωτοβουλία για τα αρχιερατικά. Και υπάρχει και ένα ευχολόγιο στη Δύση, μια συλλογή μάλλον όλων των ευχών ενός Δομινικανού μοναχού του Ιακώβου του Γκόαρ. Αυτός για να στηρίξει την ιστορική παράδοση της Εκκλησίας, γιατί την αμφισβητούσαν οι Προτεστάντες. Οι Ρωμαιοκαθολικοί επιστρατεύσανε ανθρώπους, ίδρυσαν σχολεία για να τονίσουν αυτή την. Φοβήθηκαν τη σύγκρουση που υπήρχε μεταξύ Προτεσταντών και Ρωμαιοκαθολικών. Επιστρατεύσανε ανθρώπους να ασχοληθούν με τα χειρόγραφα. Και έχουμε σε παλέτυπη, όπως λέμε, μορφή τέτοιες πρωτοβουλίες και τα συμβολευόμαστε. Αυτό το ευχολόγιο του Γκόαρ
κυκλοφορεί αυτό τον 16ο αιώνα. Έχει λατινικά και ελληνικά και κάτω έχει σχόλια και τα μελετούμε για όλες τις ευχές. Αλλά έντυπα αρχαιρατικά στο χώρο της εδώ της βυζαντινής μας κληρονομιάς, παράδοσης, είναι από το 1714. Δεν θα σας πω τις εκδόσεις, θα σας πω μόνο να σας υπενθυμίσω, δηλαδή τα τελευταία αρχαιρατικά είναι αυτό που εξέδωσε η Αποστολική Διακονία πριν λίγα χρόνια, αλλά και ο μακαριστός Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου, Παντελεήμων Ροδόπουλος, που έχει την πατριαρχική πράξη, ήταν και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βλατάδων, είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του και συμβουλή, ήταν και λειτουργιολόγος. Και υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες εντύπου αρχαιρατικού με ευχές που αφορούν κυρίως τον ιερέα. Σας είπα τις λειτουργίες, σας είπα και τον εγγενείο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κείμενο που είναι επιτομή του μεγάλου ευχολογίου που ακούει στο όνομα ιερατικό ή λειτουργικό και αφορά τους ιερείς. Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουμε αρκετές, φίλοι τηλεθεατές, είναι της Αποστολικής Διακονίας, περίπου το 2000 είναι η τέταρτη έκδοση πια είναι, γιατί υπήρχαν και άλλες εκδοτικές πρωτοβουλίες πριν. Ο μακαριστός ιερεύς Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, λειτουργιολόγος και βαθύς μελετητής της παραδοσεώς μας, με την ευλογία του τότε Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, εξέδωσε το ιερατικό περίπου το 2000 και το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα. Εκεί το ευχολόγιο αυτό έχει και παρατηρήσεις, δηλαδή κάνει σχόλια. Λέει, εδώ είναι έτσι η ευχή, αλλά παλαιότερα ήταν και έτσι, το έχει κάτω ή πίσω. Βοηθάει τον ιερέα ή τον ενδιαφερόμενο να δει κάποιες διαφορές μέσα στην ευχολογική παράδοση που είναι φυσικό να υπάρχουν. Σε αυτό το ιερατικό πρώτα-πρώτα είναι η ακολουθία του νυχθημέρου. Αυτό κάνει ο ιερεύς, έτσι, σπερινό, όρθρο και έχει τις ευχές που είναι σταθερό στοιχείο στις ακολουθήσατες, δεν έχει τα τροπάρια δηλαδή, τα τροπάρια είναι σε άλλο βιβλίο, στα Μηναία, φοράνε τον ψάτη. Εδώ έχουμε τις ευχές. Ακολουθούν οι λειτουργίες, Χρυσοστόμου, Βασιλείου και Προγιασμένων, η ακολουθία της Μεταλήψεως και διάφορες ακολουθίες περιστατικές. Αγιασμοί, γονικλησίες, δοξολογίες, πρώτη του έτους και άλλες ευκαιρίες που έχει η Εκκλησία, ύψου Τιμίου Σταυρού, τα τρισάγια που κάνουμε στα μνήματα ή και στο σπίτι ενδεχομένως, ευχές κολύβων, βαΐων, σταφυλής 6 Αυγούστου, αυτά είναι συνήθεια αυτά. Και αυτά πρέπει να τα βρίσκει κάπου ο ιερεύς. Το 2020 εκδόθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το ιερατικό, άλλη τώρα έκδοση, πάρα πολύ σημαντική. Πρόκειται για αναθεωρημένη επανέκδοση του ιερατικού το 1895, που αποτυπώνει την πράξη του Πατριαρχείου όσον αφορά τους ιερείς και κυρίως του Ναού του Αγίου Γεωργίου. Αυτό το ιερατικό το επιμελήθηκε κάποιος βέβαια κληρικός, υπήρχε μια επιτροπή από το Πατριαρχείο, έχει και κάποιες προτάσεις. Λέμε είναι αναθεωρημένη η έκδοση. Αυτό διαιρείται σε τρία μέρη. Το ιερατικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου που εκδόθηκε το 2020. Ξεκινάει και αυτό με τις ακολουθίες του νυχθημέρου, τις λειτουργίες και τις περιστατικές ευχές των ψυχών, των μετανοούντων, των κολύβων, τα βάγια, τα σταφυλή, περίπου ό,τι έχει και το άλλο ιερατικό. Το ένα ιερατικό με το άλλο επηρεάζει, ας πούμε, όσον αφορά το περιεχόμενό του. Υπάρχει μια άλλη πρωτοβουλία από ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους, της Σίμωνος Πέτρας, το 1992, με πρωτοβουλία του τότε ηγουμένου, αλλά και του καθηγητού Φουντούλιου, που ήταν σύμβουλος για να δει τα κείμενα και να κάνει και τις προτάσεις του. Υπάρχει το ιερατικό σε τρεις τόμους, ιερατικών όπως το λένε, α, η Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου, β, του Βασιλείου και τρίτο του μεγάλου, των προηγεσμένων δώρων. Και εκεί υπάρχει εισαγωγή που βλέπει την παράδοση του Αγίου Όρους. Στα βιβλία αυτά, από ό,τι είδα την εισαγωγή, κάνουν και κάποιες διορθώσεις, παραδείγματος χάρη, τοποθετούν, εντάσσουν τις σωστές, έτσι,
στους σωστούς ψαλμούς τα αντίφωνα της λειτουργίας. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Ποια είναι τα αντίφωνα, τα ή εκείνα ή τα άλλα. Βάζουν τα σωστά αντίφωνα, όπως και σε άλλες ευχές, βάζουν το σωστό το κείμενο. Δεν έχουμε τώρα το χρόνο να δούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει αυτή την έκδοση της Σίμωνος Πέτρας. Και υπάρχει αυτή σε πολλά αναλόγια. Τελευταία, μάλλον το 2020 πάλι, μια άλλη πρωτοβουλία. Για πρώτη φορά έχει εκδοθεί συλλειτουργικών, έτσι λέγεται, από την Ιερά Μονή του Βατοπεδίου. Για πρώτη φορά και εκεί αποκαθίστανται, βέβαια το μοναστήρι βλέπει και τις παραδόσεις της Μονής, αλλά αποκαθίστανται εκεί γραφές παραδοσιακές που διορθώνονται λάθη των εντύπων. Είναι και αυτό μια σημαντική έκδοση. Υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο, μια τομή άλλη του ευχολογίου, είπαμε αρχιερατικό, ιερατικό, συλλειτουργικό, υπάρχει και το Αγιασματάριο. Η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας έχει τέτοιο βιβλίο, το ευχολόγιο Α, Αγιασματάριο το λέει. Και εκεί τι περιλαμβάνει αυτό, τους αγιασμούς, αλλά και κυρίως τις περιστατικές ευχές. Εις πενθούντας λιβωμένους, εις πολέμους, σεισμούς, ανομβρίες, στη βασιλόπιτα του Αγίου Φανουρίου και αυτές ωραίες ευχές που οι ιερείς τις τελούν, τις θέλει ο κόσμος, διαβάζουν εκκλησία. Φανουρόπιτα λέει. Τι είναι αυτό, θα το δούμε κάποια φορά. Κάποιες ευχές είναι δημιούργημα, είναι νεότερες. Ο πατήρ Αθανάσιος, ο ιερομόναχος, ο Σιμωνοπετρίτης, ο ιμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας τώρα, έχει συντάξει κάποιες ευχές καινούργιες και είναι μέσα σε αυτό το αγιασματάριο. Για να δούμε ότι η Εκκλησία δεν πάβει να δημιουργεί ευχές και ύμνους. Το ευχολόγιο είναι κάτι που προσαρμόζεται, αλλάζει, διορθώνεται. Δεν είναι Ευαγγέλιο, ας πούμε, αυτό και τίποτε άλλο. Έχουμε τέτοιες ευχές καινούργιες, όπως έχουμε ευχές εις των φόβων. Ο νυν Μητροπολίτης Εδέσης, κύριος Σιωήλ, είναι ημνογράφος, είναι και ποιητής ευχών. Έχει εκδώσει ευχή για τον κορονοϊό, για τις λοιμώδεις νόσους, αλλά και ευχή εις φόβων. Σήμερα οι άνθρωποι φοβούνται και έχουμε ανάγκη τέτοιες ευχές. Και η Εκκλησία θα μας πει πότε, πού και πώς θα διαβάζεται. Όπως και ο μακαριστός Χριστόδωρος έχει δημιουργήσει νέες ευχές, ακόμα και για το μετρό στην Αθήνα. Με ωραίο λόγο. Άρα έχουμε λοιπόν δημιουργία ευχών ακόμα και σήμερα. Και έτσι ο πατήρ Αθανάσιος, εδώ για να επανέλθω, έχει μια ευχή εις φωτισμών γνώσεως, λέει. Και μια ευχή εις ειρήνευσιν εν καιρό πολέμου. Αυτή κι αν είναι πάντα επίκαιρη η ευχή. Και ένα τελευταίο βιβλίο, φίλοι τηλεθεατές, πριν κλείσουμε, ένα σχόλιο ακόμα θα κάνω, το Ιεροδιακονικών. Στα χειρόγραφα βρίσκουμε, λέει, διακονικά, ό,τι αφορά το διάκονο, δηλαδή, γιατί είναι σολεμητική του Αγίου Ιακώβου. Έχουμε ένα ιεροδιακονικό που έχει τα διακονικά αυτής της λειτουργίας. Είναι στην παράδοσή μας. Αλλά στις μέρες μας υπάρχει βιβλίο Ιεροδιακονικό που αφορά τα του ιερέα. Και ένα άλλο βιβλίο του διακόνου, συγγνώμη, και ένα άλλο βιβλίο που μου αρέσει ο τίτλος είναι το Συλλειτουργικών. Ή η Αποστολική, είναι της Σίμωνος Πέτρας αυτό. Ή αυτό το βιβλίο η Αποστολική Διακονία το ονομάζει Τάξεις Αναγνώστου και Ψάλτου. Δηλαδή έχει ό,τι αφορά τον αναγνώστη και τον ψάλτη. Ας πούμε τον εξάψαλμο στον όρθρο, τον προημιακό στον ασπερινό, το χειροβικό ύμνο, τους ένους, που είναι σταθερά αυτά. Αυτά αφορούν τον αναγνώστη και τον ψάλτη. Δεν έχει τα μηνέα, ούτε τις ευχές του ιερέα του επισκόπου. Ωραία βιβλία. Βλέπετε πόσα λοιπόν βιβλία. Αρχιερατικό, ιερατικό, ιεροδιακονικό, αγιασματάριο, συλλειτουργικών, τάξεις αναγνώστου και ψάλτου. Αυτά όλα βοηθούν. Να μην πω και το άλλο, υπάρχουν και μεμονωμένες φυλάδες. Φυλάδα μικρού αγιασμού. Φυλάδα ευχελαίου. Φυλάδα βαπτίσματος. Τα έχει ο ιερεύς μέσα στην τσάντα του, μόνο αυτό και διευκολύνεται στην ανάγνωση αντί να κρατά όλο αυτό το ογκώδες βιβλίο που είναι και δύσχριστο. Ή πάει να κάνει έναν αγιασμό, έχει τα του αγιασμού και διευκολύνεται πρακτικά. Το πρακτικό στοιχείο μες στη λατρεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κλείνω, φίλοι τηλεθεατές, την αναφορά μου στην ιστορία, στη σημασία, στη δομή, στην εξέλιξη του ευχολογίου με ένα λίγο πιο θεωρητικό τώρα θέμα. Το μήνυμα των ευχών ποιο είναι, γιατί γράφονται οι ευχές. Ξέρουμε εμείς από την Αγία Γραφή, εκεί στερίζονται όλα, λέει «Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών». Ο 25ος Ψαλμός, βέβαια η μετάφραση λέει
τάματα κάντε στον Κύριο και Θεό σας. Αλλά και μόνο που ακούς τη λέει εύξασε και απόβοτε. Να παρακαλάτε στον Θεό. Έτσι. Επίσης, μέσα στην Καινή Διαθήκη φαίνεται ότι όλα τα αιτήματα των χριστιανών γίνονται προσευχή στον Θεό. Όλα τα αιτήματα. Τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίες, λέει ο Απόστολος Παύλος. Επίσης, ξέρουμε ότι η Εκκλησία και η Διαθήκη μας λέει να επικαλούμε και παλιά ακόμα να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Επίσης, μια άλλη αποστροφή από τον Απόστολο Παύλο, Α. Τιμοθέου, παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόλυτο με τευχαριστίες λαμβανόμενων, αγιάζεται γάρ διαλόγου Θεού και ενδεύξεως. Όλα τα κτίσματα, τα υλικά πράγματα αγιάζονται δι' Αγίου Πνεύματος. Και ό,τι αγιάζεται δίνει χάρη και δεν υπάρχει εδώ περιθώριο μαγείας. Όλα αγιάζονται με το λόγο του Θεού και την προσευχή. Κάθε τι που έκανε ο Θεός είναι καλό. Αυτό μας λέει. Δεν είναι απαγορευμένο όταν με τα ευχαριστίας λαμβάνεται. Και αυτό θέλει να εκφράσει η Εκκλησία και με τις ευχές. Να ευχαριστήσει το Θεό για αυτά που μας έδωσε. Κάθε ευχολογικό κείμενο, φίλοι τηλεθεατές, έχει μια δομή. Δεν είναι σκόρπια σκέψεις. Ποια είναι η δομή κάθε ευχής κατά μεγάλο ποσοστό? Είναι διπλή. Έχει δύο μέρη κάθε ευχή. Το ένα είναι το ευχαριστιακό. Ευχαριστούμε τον Θεό που δημιούργησε τον κόσμο κλπ. Και το άλλο είναι το επικλητικό. Δηλαδή παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει αυτό. Πρώτα ευχαριστούμε κάποιον άνθρωπο, μετά τον παρακαλούμε. Έχει μια ευγένεια ευχή. Έχει και μια αισθητική ο λόγος ο λειτουργικός. Και όσο πιο πίσω πάμε, τόσο ευχές είναι, ας το πω έτσι, λιτές και απλές. Μετά γίνονται μεγαλίγορες, με πολλά λόγια. Μέσα από τον ευχολογικό λόγο, φίλοι τηλεθεατές, και κλείνω τα σχετικά με το ευχολόγιο, αναδεικνύεται η περί της δημιουργίας θεολογία. Η ευχή ξεκινάει με το Θεός δημιουργό του κόσμου. Και η αναφορά ακόμα στη λειτουργία με το δημιουργό, γιατί υπήρχαν κάποιοι κάποτε και υπάρχουν ακόμα κάποιοι που δεν δέχονται το Θεό δημιουργό. Από το μηδέν ήρθαμε, στο μηδέν θα πάμε. Είναι η βασική δογματική αλήθεια ότι είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Και όταν λέμε ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου, ταυτόχρονα και προνοητής του κόσμου. Δεν τον αφήνει τον κόσμο έτσι. Και αφού δεν μας αφήνει, εμείς παρακαλούμε συνέχεια να μας χαρίζει χαρά, υγεία, ειρήνη και τα αγαθά όλου του κόσμου. Η στροφή και ευχαρίστηση. Επίσης περνάει το μήνυμα της σωτηρίας του ανθρώπου εν Χριστώ, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Οι ευχές έτσι το αναφέρουν, εσύ που έστειλες τον Χριστό στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο και καλεί όλους τους ανθρώπους εις επίγνωση αληθείας ερθήν. Αυτό είναι και το ανθρωπολογικό. Άρα λοιπόν το θεολογικό, το χριστολογικό μήνυμα και το ανθρωπολογικό είναι έντονο, όπως και το κοινωνικό και το πολιτιστικό ακόμα. Βλέπετε ευχές βασιλόπιτας, ευχές φανερόπιτας, οι ευχές βασκανίας, άλλη ευχή αυτή, που έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο. Τι είναι η βασκανία μες στην κοινωνία, πώς αντιδράει ο κόσμος, είναι, δεν είναι, υπάρχει, δεν υπάρχει, πρέπει να υπάρχει, πρέπει να μην υπάρχει, από πότε υπάρχει και γιατί υπάρχει αυτή η βασκανία, τι είναι η βασκανία. Βλέπετε τα λειτουργικά κείμενα, καμιά φορά εμπνέονται από την πραγματικότητα της κοινωνίας. Να λοιπόν και το κοινωνικό αντίκτυπο του ευχολογίου. Με λίγα λόγια, η Εκκλησία αγιάζει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Τη σπορά, τον τρίγο, τους καρπούς. Αγιάζει όλη τη φύση, τη δημιουργία, τον άρτο, τον ίνο, το νερό, το περιβάλλον γενικότερα. Όλες οι καταστάσεις της ψυχής επίσης και του σώματος γίνονται αντικείμενο προσευχής. Η θλίψη, το πένθος, ο φόβος, οι συμφορές, η λυμή, οι καταποντισμοί, ό,τι απασχολεί τον άνθρωπο ως προς τη ζωή του και την σωματική και ψυχική του ακαιρεότητα γίνονται αντικείμενο προσευχής. Και ο Χριστός και ο Θεός ακούει. Και η ευχή πιάνει. Η Εκκλησία έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και πρέπει να απευθυνόμαστε σε αυτήν. Ή όταν λειτουργούμαστε να ακούμε τι λένε οι ευχές και να παρηγορούμαστε και να προσευχόμαστε. Εδώ, φίλοι τηλεθεατές, ολοκλήρωσα ό,τι είχα να πω για το ευχολόγιο. Αυτό το βιβλίο που ξεκινάει ως συλλογή ευχών από τον 4ο αιώνα, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε ανάγκη, ήταν προφορικές ευχές και ήταν αυτοσχέδιες. Από τον 4ο αιώνα με συλλογές από την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια, τη Ρώμη, προχωράμε στο Βυζάντιο.
στην εποχή του Βυζαντίου έχουμε πολλές ευχές και πολλά ευχολόγια. Μετά περνάμε στο έντυπο ευχολόγιο, το οποίο κατατέμνεται σε άλλες υποδιαιρέσεις, αρχιερατικό, ιερατικό, ιεροδιακονικό, αγιασματάριο, για τον ψάλτη, τον ιερέα. Βιβλία πρακτικά, είμαι μονωμένες φυλάδες, για την πρακτική έτσι, αξιοποίηση αυτού του σπουδαίου, θα λέγαμε, λειτουργικού βιβλίου, με τα τόσα νοήματα που αναφέραμε προηγουμένως. Εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστώ και πάλι για την υπομονή σας να ακούτε την εκπομπή «Λόγος Λειτουργικός» με επιμέρους θέματα λειτουργικά από ιστορικής, θεολογικής και τελετουργικής έτσι πλευράς. Με το καλό θα είμαστε και πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.